Συνεγινές μου, πολεμιστές μου, όλον αυτόν τον καιρό ανακατεύεστε με όλη αυτή τη διαδικασία και της προδοσίας αλλά και της αντινόησης, της άλωσης και της αλλίωσης και δεν έχετε δει βασικά πράγματα στην πολιτική σκηνή που συμβαίνει στη χώρα μας. Βέβαια, κατά μη φιλότιμα προσπαθούν να μην καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούστε μια πραγματικότητα ποια είναι. Και αυτές τις αποδείξεις θα τις δείτε γύρω σας. Και ό,τι αποδείξεις έχετε γύρω σας, θα πρέπει να τις μεταβιβάσετε γρήγορα, με σύνθημα, με στόχο και σκοπό. Ξέρετε και βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα μας. Ουσιαστικά δεν έχουν μείνει κόμματα. Είναι από κόμματα, είναι διαλυμένα όλα. Ό,τι βλέπετε ως συγκεντρώσεις είναι άτομα πληρωμένα. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη υπάρχουν οι παλαμάκηδες. Οι παλαμάκηδες είναι μια εργασία η οποία μπορείς να πας με 20 ευρώ, 19 ευρώ, 18, 15 ευρώ, κάτι συμφωνία κάνεις στην Ελλάδα, τόσο είναι, να πας show, να πας τηλεπαιχνίδια. Αυτά τα παλαμάκια βλέπεις τα τηλεπαιχνίδια. Δεν είναι ότι είναι από χαρά οι άνθρωποι και έχουν ευχαριστηθεί τόσο πολύ τη μαλακία που μας δίνουν. Τα παλαμάκια είναι συγκεκριμένα. Όταν ο παρουσιαστής κάνει συγκεκριμένο νεύμα ή γελάσει ή οτιδήποτε, έχει παλαμάκι. Και πληρώνεσαι για αυτό το παλαμάκι. Και εμείς εδώ πέρα στα σπίτια μας τρώμε το αγγούρι. Τι ωραίο σοου. Πετυχημένο. Πολύ πετυχημένο. Αυτό συμβαίνει και με τα κόμματα. Συμβαίνει και σε δεξιώσεις, οπουδήποτε, σε γάμους. Άμα θες ένα γάμο να δείξεις πολύ κόσμο, πληρώνεις 20 ευρώ το κεφάλι, έρχεται καλοντημένος και σου δείχνει ότι έχεις πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα αφούμαρα τα έχουμε φάει χρόνια και έχουμε πιστέψει στην ελίτ και σε όλη αυτή την παπαριά. Αυτή η παπαριά λοιπόν συνεχίζεται ακόμα και τώρα, αλλά έλα που τώρα είναι τόσο φρικτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι όπου πάνε να κάνουν μια πολιτική ομιλία, αρχηγή πολιτική χρόνια που να πάνε, δηλαδή ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος που θέλει να γίνει αύριο πρωθυπουργός, τι να γίνει, σε ποια χώρα? Στη δικιά μας δεν μπορεί να γίνει κανένας πρωθυπουργός και κανένας δεν μπορεί να έχει τη χώρα μου από εδώ και πέρα. Έχουν στηθεί τα θέμελα, οι βάσεις, τα πέλματα είναι βαριά. Και από εδώ και πέρα θα είναι και βαριά όλα τα πράγματα που έρχονται. Γι' αυτό θέλω να είστε συγκροτημένοι και να βλέπετε τις αλήθειες. Δεν μπορούν να μιλήσουν πουθενά. Κανένας βουλευτής τους δεν μπορεί να βγει και για αυτά που έχει υπογράψει και για αυτά που έχει γίνει, αλλά και για τις αλήθειες που έχουν έλθει αυτή τη στιγμή στο χώρο τον ελληνικό και δει η τεράστια μεγάλη ύπαρξή μας και ύπαρξή σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς με φτηνές κάμερες και με κινητά τηλέφωνα δείχνουμε τον κόσμο που είναι τόσο πολλή, που αν αυτοί είχαν τον κόσμο το δικό μας, ή τουλάχιστον όπου εγώ μιλάω, θα είχαν κάνει λες και είχαν μιλήσει στο Σαν Πάολο ή στο Λος Άντζελες. Ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός και είχε βγάλει ένα διάδρομο και τον έδειχνε ότι είναι ο αεροδιάδρομος του Βενιζέλου. Ο άλλος, ο τελευταίος πρωθυπουργός, με 2.000 άτομα πήρε κυβέρνηση και έκανε την τελευταία του ομιλία με 2.000 άτομα στην Ομόνια. Δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου, τίποτα από αυτά. Πρέπει να τα βλέπετε γύρω σας. Τώρα στην έκθεση μίλησε και είχε 300 άτομα μέσα. Η κάμερα το έδειχνε, λες και ήταν τι, αλλά μα του μέτραγε σαν 300. Ξαναβάτε τα βίντεο και μετρήστε τα ένα, τα δείτε, σας λέω. Και από τους 300 μέσα ήταν τουλάχιστον 50 κυβερνητικά στελέχη. Που το κάθε κυβερνητικό στέλεχος σέρνει 10 αστυνομικούς. Αν βάλεις τους αστυνομικούς των στελεχών, είναι 500. Μερικοί κάτσαν απ' έξω. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι οι αστυνομικοί που φυλάνε πολιτικά πρόσωπα για να κάνουν ομιλίες, είναι ήρωες στην ελληνική πολιτεία, τους αστυνομικούς αυτούς. Πρέπει να τους δώσουμε ένα ειδικό επίδομα για ό,τι μαλακία, για ό,τι γελιότητα και δολιότητα έχουν ακούσει από τα στόματά τους. Κόσμος να μιλήσει ή να του κάνει ερωτήσεις, δεν υπήρχε εκεί μέσα άλλος, τίποτα, ήταν η δική του. Τι να την πει ο αστυνομικός, θα τον διώξει. Ή στοχευμένα βάζουν κάποιον να κάνει καμιά ερώτηση. Βλέπεις λοιπόν όλο αυτό το κενό το οποίο υπάρχει γύρω τους. Να βγουν σε πλατεία να μιλήσουν, θα τους λιδωρήσουν, θα τους φάνε, θα τους πετάξουν τα πάντα. Σε αντιθέση με εμάς ή με εμένα όταν έκανα ομιλίες, ελεύθερες ερωτήσεις να ρωτήσετε ό,τι βλακεία, ό,τι αντινόηση θέλετε, την απαντούσα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Αυτές οι στιγμές που βιώνουμε, βλέπετε ότι αυτοί δεν μπορούν να αναβάλουν ούτε πολιτικό λόγο. Μπορούν να κάτσουν μόνο σε ένα άψυχο γυαλί, να τα πούνε, να μην τους πιέσει καθόλου ο δημοσιογράφος, να πούνε ό,τι βλακεία θέλεις, που δεν μας αφορά,
και πάλι θα ασχολείται με το χρέος, με το φορολογικό μας, με οτιδήποτε, με ό,τι άλλο γελιότητα, ούτε με το πλούτο μας, ούτε με διακυβέρνηση, ούτε με σχέδιο, ούτε με πλάνο, ούτε με δηλώσεις, ούτε project, τίποτα. Και θα βλέπεις ένα άψυχο γυαλί να κάτσει μέσα στο σπίτι να σου πει για τη σύνταξη, για το γενώσιμο, ναι, δηλαδή θα πει οτιδήποτε γελία πέραν της πολιτικής του γραμμής, γιατί δεν έχει. Όχι αυτός, κανένας. Βλέπουμε χιλιάδες πράγματα που συμβαίνουν και βλέπουμε την τεράστια δυναμική που έχουμε εμείς. Όλη αυτή τη δυναμική λοιπόν τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολεμιστές μου. Πρέπει να συστρατευτούν και να ενωθούν όλα τα μυαλά, να μονιάσουν, να ομονοήσουν όλος ο στόχος, ο σκοπός, όλα τα μυαλά, άπαντες, και να βγείτε στον δρόμο να κάνετε ομιλίες παντού. Να δείτε παλιές μου ομιλίες, τι έλεγα. Να βγάτε παλιές, να βγάτε τις καινούργιες, να βγάτε τα πάντα. Να βγάτε όλες τις αλήθειες, να μην τους αφήσετε από εδώ και πέρα σε χλωροκλαρί. Τι περιμένετε, μωρέ, τώρα. Χάσαμε 6 μήνες. Πρέπει να τους κερδίσουμε γρήγορα. Αυτοί οι 6 μήνες που χαθήκανε, πρέπει να κερδίσουμε 10 χρόνια. Έτσι θα το δείτε. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αργείτε. Να, αργήσατε. Όταν έβγαιναν καλές αποφάσεις, καλές. Δίκαιες αποφάσεις από τη δικαιοσύνη υπέρ των εργαλείων και υπέρ του Αρτέμισσορα, δεν έκανες τίποτα, δεν συνέγαινα. Είδες τα 600 δις απόφαση και καθώς ήμουν 5 χρόνια να πείσεις το Ρήνο, να πείσεις τον Πράκτορα. Δεν βγήκες έξω γρήγορα να τα κάνεις όλα, να τα διαλύσεις. Ωραία. Περάσαν 5 χρόνια. Τι περίμενες το καθεστώς να μου στείλει φυλάκια? Πόλεμο έχουμε. Εδώ θα σε πάει στα δικαστήρια. Δεν θα φτιάξει υποθέσεις. Δεν θα σε τεινάξει τον αέρα. Τι περίμενες? Τι περίμενες να κάνει το καθεστώς δηλαδή, αφού δεν έπεφτες με τίποτα, μεγαλώνες. Και αφού μεγαλώνεις, κάτι πρέπει να κάνει. Βεβαίως τώρα τα τελευταία, οι τελευταίες αναπνοές του, οι κοντές είναι αυτές. Γιατί τώρα δεν σέβεται δικαιοσύνη, δεν σέβεται τίποτα, δεν σέβεται τίποτα. Σου σπάει τα γραφεία, έρευνα δεν γίνεται, ο εισαγγελέας δεν κάνει έρευνα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει εντολή να μην κάνουν έρευνα, οι αξιωματούχοι της ΓΑΔΑ σου στείλουν υποθέσεις, τα δικαστήρια σου στείλουν υποθέσεις, για κλίση να πας, θα σου τεινάξουν τα μελίγια στον αέρα. Ήδη είχαμε και δικαστήριο. Μας επιτεθήκανε οι αναρχικοί στις πλατείες, μας πήραν τα μηχανήματα, χτύπησαν τα παιδιά μας, πήγαμε στο δικαστήριο να είχαμε και φυλακή. Πώς το καταλαβαίνεις? Δεν το βλέπεις λοιπόν το άδικο. Και τι περίμενες να γίνει? Να περάσει μόνο του? Όχι, δεν είναι αέρας. Και αέρας να θα ξανάρθει. Που σημαίνει δεν περνάει μόνο του αυτό. Αυτός ο καρκίνος πρέπει να τον σταματήσουμε εμείς. Και πρέπει να τον σταματήσουμε όλοι μαζί. Και αν δεν είμαστε όλοι μαζί, τι κάνουμε? Γιατί ενωθήκαμε? Γιατί ορκιστήκαμε? Τι θέλουμε να κάνουμε? Υπάρχει κάτι που είναι να κάνουμε που δεν το θέλουμε όλοι? Πέστε μου, λες, ναι, ναι. Όλοι μαζί, όλοι, παντού ομιλίες, βγάτε προσπέκτους παντού. Ακόμα και στους ξένους. Οι ξένοι, άμα μάθουν τον πλούτο τους, τι να κάνουν εδώ πέρα? Πάλι με κουφιάνε για αυτούς. Άσχετα που τους έχουν στείλει να μας σκίσουν, αλλά και πάλι όταν μάθουν ότι η χώρα τους έχει πιο πολλά, στη χώρα τους θέλουν να πάνε, θέλουν να είναι εδώ. Ενωθείτε όλοι, ανοίχτε τα γραφεία σας. Τώρα τα γραφεία και τα καταστατικά θα τα εκδίδει κάθε περιφερειακή διοίκηση. Γρήγορα, την ίδια μέρα. Μπορούν να παρουσιαστούν οι άνθρωποι που θα ανοίξουν γραφείο στις περιφερειακές διοικήσεις να συντάξουν το καταστατικό τους και την άλλη μέρα να πάνε στην εφορία να ανοίξουν, να κάνουν έναρξη. Τώρα γίνονται εύκολα τα πράγματα. Ανοίχτε όλα τα χωριά, ανοίχτε όλες τις πόλεις, ανοίχτε όλη την Αθήνα. Ενώστε τον κόσμο. Όλο αυτό το άδικο που συμβαίνει και που το τρώμε παράγεται από όλους αυτούς, δεν παράγεται από την έλλειψη δικαίου. Το δικαίωμα δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Αυτό θα το φυλάτε πάντα, γιατί είναι δικό σας. Άρα το δίκαιο είναι δικό σας και είναι αποδείξιμο όλα τα πάντα. Μην περιμένετε άλλο. Όσο καθυστερείτε, θα μας λιώσουνε. Αυτό που βλέπετε που συμβαίνει σε μένα και συμβαίνει στην Ελλήνων Συνέλευση που αφήσαμε όλα αυτά τα παρτάλια των ΜΜΕ να λένε. Που τα ΜΜΕ πήραν γραμμή τι θα κάνουν, γιατί όλοι είναι σκελετωμένοι και εξκλαβωμένοι. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τώρα ότι όχι το συμφέρον τους, αλλά η ίδια τους η ζωή κρέμεται. Η ίδια η ζωή, που ζούμε τώρα, το βίο στη γη, και αυτός που θα ξανάρθει, τα παιδιά μας, είναι ο ίδιος μας ο βίος, η πατρόα, η ουσία, η συνέχεια της. Αυτό κρέμεται στα χέρια μας και στα χέρια όλων. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ξανακάνει τίποτα. Άρα αυτό που έχουμε είναι να ενωθούμε και να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Τώρα. Θέλω να ενωθείτε όλοι. Όλοι τώρα. Να ενώσετε τους πάντες. Και αυτοί που καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Είδατε την κοπελίτσα, τη σκοτώσανε γιατί διαχειριζόταν τη λίστα Λαγκάρτ. Ποια μωρέ λίστα Λαγκάρτ? 100 λίστες έχω. Μόνο εκεί κολλήσατε τη λίστα Λαγκάρτ. Της κακομοίρας γίνεται.
Πώς θα βρούμε άγρι αν δεν πάρουμε τη χώρα? Αυτά γιατί κάνουν έτσι τα λικόρνια? Δεν καταλαβαίνεις γιατί κάνουν έτσι τα λικόρνια αυτά? Γιατί θα ξεκαθαρίσει χιλιάδων ετών ο πλανήτης. Όχι τώρα μόνο. Όχι της κυβέρνησης. Θα ξεκαθαρίσουν δήμοι. Θα ξεκαθαρίσουν κυβερνήσεις, ιδρύματα. Θα μπει μια σωστή βάση. Δεν θα υπάρχει καν φορολόγηση αν δεν υπάρχει ανάγκη. Με τόσο πλούτο τι φορολογώ να φορολογήσω? Με τόσο πλούτο πρέπει να φτιάξω. Τι να φορολογήσω? Να φορολογήσω και δεν έχω? Να το παλέψουμε όλοι μαζί? Τι να φορολογήσεις με όλα αυτά? Αλλά να συζητήσουμε τώρα πόσο σύνταξη σου έκοψε. Οπότε θα έρθει ο άλλος ο υπουργός να μας πει θα μας δώσει 100 ευρώ. Και είμαστε εντάξει. Είναι χιλιάδες τα προβλήματα μέσα στη χώρα που δεν τα βλέπετε και πρέπει να τα δείτε. Και πρέπει να τα αναγάγετε και να τα βάλετε όπου ο στόχος και ο σκοπός σας θα είναι να συλλέξετε και να συγκεντρώσετε όλες τις μονάδες, τα δημιουργήματα και να τα δείτε ως δημιουργήματα. Το αν θα μας προδώσει θα το δούμε. Μαζεύτε τη μάζα. Και ποιος θέλει να προδώσει? Να το δούμε τι θα προδώσει. Αλλά στο μέχρι να προδώσει θα σου δώσει. Μέχρι να προδώσει θα σου δώσει. Αν δεν αγωνιστεί δίπλα σου δεν μπορεί να προδώσει. Άμα είναι μακριά, ο Ρωτσέλ τι να με προδώσει? Απέναντί μου είναι. Τον κοιτάω, με κοιτάει, τσακωνόμαστε. Ωραία, θα σε νικήσω, θα με νικήσει, θα τα βρούμε. Οι διαλοδαίμονε απέναντί μου είναι. Δεν είναι μαζί μου. Άλλο το ήξερε τι μου λένε. Πρέπει να κοιμηθεί μαζί σου είμαστε. Οι άλλοι δεν σε θέλουν. Ποιοι είναι οι άλλοι, ρε παιδιά? Τα αδέρφια του. Δουλευόμαστε. Συνέλληνε. Να το καταλάβετε κι αλλιώ. Και θα πρέπει από αύριο το πρωί να το δώσετε να το καταλάβουν κι όλοι οι Έλληνες. Ωραία. Δεν έχεις που αλλού να πας από το να ενώσεις το έθνος σου και να πάμε για εθνοσυνέλευση. Εάν αυτοί καταργήσουν τις εκλογές, εμείς θα είμαστε τόσοι πολλοί, γιατί μπορεί να το κάνουν και αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπάρχει για μένα μια κολοτερία είναι που θα την ελέγξω, θα τη στηνάξω τα πέταλα στον αέρα. Θα τη στηνάξω τα πέταλα στον αέρα. Γιατί εμένα φοβάται η Ευρώπη, δεν φοβάται εσάς, ούτε μην βάλετε κάποιον πρόεδρο να πάει εκεί πέρα. Κανείς δεν μπορεί να πατήσει σε αυτά τα μονοπάτια. Έτσι λοιπόν, αν αύριο βγάλουν μια απόφαση ότι επειδή μας χρωστάτε, μας κάνετε, κατ' οντούτοι μας χρωστάμε. Μας χρωστάτε και είστε και υπόδουλοι και υπήκοοι, λοιπόν δεν θα κάνουμε εκλογές, θα σας φέρνουμε το διαχειριστή σας και τελείωσε η υπόθεση. Οπότε εμείς θα είμαστε έτοιμοι, ενωμένοι όλοι για να κάνουμε την εθνοσυνέλευση. Αλλά αυτά δεν περνάνε. Γι' αυτό ο μηχανισμός είναι διπλός. Αν κάνετε εκλογές, κύριοι ανθέληνες, κύριοι δυνάστες με τα παιδιά σας, γιατί παιδιά τους είναι, δεν υπάρχει να με δικεί κανείς. Σας φαίνεται κανείς μπορεί να διοικεί? Διαβάζει αυτά που λέει και εκείνα που λέει δεν είναι δικά του και κάνει χιλιάδες λάθη σε αυτά που δεν είναι δικά του. Πώς να μην κάνει αφού δεν είναι δικά του? Και πέντε λέξεις λέει, πέντε γραμμές λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει που είναι η Ελλάδα, που είναι το καθετή, τι να διοικήσεις? Βλέπεις κανείς από αυτούς να ξέρει τίποτα? Ό,τι τους έχουν πει. Νομίζετε ότι οι βουλευτές θέλανε να ψηφίσουν τον νόμο για το φυλό, αφού ξέρουν ότι έχει κόστος? Γιατί το κάνουν? Γιατί δεν τους νοιάζει το κόστος τώρα? Έχουν γραμμένο στα παλιά τα παπούτσια, ρε. Δεν ψηφίζεις εσύ, ρε. Η Singular Logic και οι εταιρείες τους και μέσω των καναλιών βγάζουν αυτή τη μαλακία όλα και αυτό το λέει η κυβέρνηση. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ψηφίζεις εσύ? Νομίζεις ότι ψηφίζεις. Τα αποτελέσματα μετράνε αυτοί. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται ποτέ να ψηφίζεις εσύ. Αν ήταν στο χέρι του Έλληνα να ψηφίζει ή του ανθρώπου να το πω, δεν υπήρχε αυτή ποτέ να βγαίνει αναπάνω. Αυτή είναι εκεί με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Η Εκκλησία δίνει εντολή στους πιστούς της να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα. Οι Μασόνοι θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Όπου έχουν όλη την τάξη των δημοσίων υπαλλήλων να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνδικαλιστές το ίδιο. Όλοι τα ίδια. Έτσι βγαίνουν. Δεν του φτάνουν και τα κουκιά γιατί του έχουν πάρει όλοι χαμπάρι και μετά πάνε στο μαγείρεμα. Και το μαγείρεμα σου λέει, οριακά, ναι, εντάξει, έχουμε κυβέρνηση. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα παραπάνω. Βλέπεις κανένα λαό να θέλει να ψηφίσει αυτά τα παιδιά? Σεξ θέλει να κάνει μαζί τους. Και μάλιστα ανώμαλο όπως το ψηφίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Πρέπει να καταλάβεις την τεράστια δυναμική σου. Όλα αυτά πρέπει να τα δείξεις. Και πρέπει να μαζέψεις τους Έλληνες στον ίδιο σκοπό και στόχο. Κάνε τώρα συνέλληνά μου, πολεμιστή μου, γι' αυτό σε όρκησα. Μην περιμένει να γίνουν όλοι πολεμιστές. Φέρε τον κόσμο, ξεκινήστε ορκομοσίες, γρήγορα ορκομοσίες, γιατί με την ορκομοσία ορίζεσαι ως Έλληνας. Είμαι Έλληνας, θέλω αυτό, θέλω εκείνο και θα κάνω εκείνο. Αν δεν έχεις οριστείς, είσαι άρμεο, γύρω γύρω πας. Τυχαία και ο Καλογερόπουλος και η Βίκη, καλά η Βίκη ποτέ, λες και η Βίκη ερχόταν σε επικρίσεις, στις επικρίσεις που ερχόταν η Βίκη ερχόταν γιατί ερχόταν όλος ο κόσμος και ερχόταν η Βίκη. Πας και καταλάβαινε τι έλεγε εκεί μέσα. Τυχαία αυτοί οι τρεις άνθρωποι τώρα δεν θέλουν να ακούσουν για επίκληση και για όρκο. Πόσο τυχαίο το θεωρείς αυτό? Να μην θέλεις να ακούσεις την ιστορία των προγόνων σου, να συντονιστεί ο κόσμος. Τι να διαβάσουμε, το υπερμάχο στρατηγό?
Βέβαια υπάρχει και μια αλήθεια. Όταν κάποτε δεν είχα βγάλει τον όρκο σας, δοκίμασα όλους και θα είπα λιότερη να θυμηθείτε και να αρχίσετε να τα αναρτάτε για να ξεκαθαρίζει το πράγμα καλύτερα. Είχα βγει δημόσια στον αέρα και είπα, συνέλληνες μου, θέλουμε να βγάλουμε έναν όρκο του πολεμιστή. Προτείνεται. Προτείναν όλοι. Κάποιος προτείνει ένα όρκο, κάποιος είπε τον άλλον. Η Βίγη Χαραλάμπους έστειλε έναν όρκο δημόσια και όλα στο ανάρτησε και όλα δεν τρέπηκε και καθόλου. Στην Αγία Τριάδα την ομιμούσια. Δεν την παραξηγώ την κοπέλα. Καλή σας δεν ήξερε. Εντάξει, βλέπεις τώρα. Δεν γίνεται να έχω τέτοιο σύμβουλο και να μην καταλαβαίνει τι λέει ή να μην καταλαβαίνει τι είναι. Και τώρα αυτός ο σύμβουλος να ορίεται και να παίρνει τηλέφωνα μακριά από τις επικίσεις, μακριά από τους όρκους και βλακίες είναι αυτά. Αλήθεια. Σοβαρά ρε Βίγη. Σοβαρά ρε Γιάννο. Ρε Βασιλάκη, εσύ που λες ότι έγραφες μαζί μου. Σου λέγανε γράφεις και γράφεις. Δεν κατάλαβες τίποτα, δεν συντονίστηκες καθόλου. Δεν συντονίστηκες, ρε Βασιλάκη. Δεν συντονίζει τώρα στον κόσμο να μην έχει. Να μην είναι στην πατρά ουσία του, να μην συνδεθεί με τους προγόνους του. Με τι να συνδεθεί. Με τα κέρατα του Αβραάμ και του Μωσή και του Δαβίδ. Με αυτά που μας έχουν λιώσει. Μας έχουν στερήσει τα πάντα. Και να ντρέπομαι εγώ. Δεν ντρέπονται οι μουσουλμάνοι να ξαπλώνουν στον δρόμο μέσα να προσεύχονται. Εσύ να ντραπείς, να πεις ότι είσαι το γένος του Αχιλλέα, το γένος του Αλέξανδρου. Σας έχω ακούσει και πολλούς να λέτε πολλά άσχημα πράγματα για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος έκανε αυτό που έκανε και έφυγε. Αν ο Αλέξανδρος καθότανε, θα ήταν ένας μονάρχης και δεν θα δίνει τη δυνατότητα στους από κάτω, να στους ανθρώπους δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι ήταν και στρατηγοί του, να εκτελέσουν και να κρατήσουν αυτά που κέρδισε ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, το μήνυμα είναι. Είναι σαν αυτό που είπα στον Ομπάμα όταν του έκανα ένα δώρο. Για να είσαι ηγέτης. Πρέπει να έχεις τρία πράγματα. Πρώτον, πρέπει να είσαι άνθρωπος με την κυριολεκτική σημασία της κοσμοθέασης. Και όχι άνθρωπος όπως τον νοούν σήμερα. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, πρέπει να ξέρεις ότι διοικείς ανθρώπους. Και όχι ζώα. Ο πλανήτης σήμερα όλους τους ανθρώπους τους λέει ζώα. Θα συμφωνήσω ότι εκεί μέσα έχει ζώα, αλλά έχει ανθρώπους. Και είναι η 13η φυγή. Γιατί αλλοί είναι ζώα, γιατί έγιναν ζώα. Και τρίτον, δεν θα διοικείς για πάντα. Το τρίτο δεν το καταλαβαίνει κανένας. Άρα, ό,τι φτιάξεις, θα πρέπει να μείνει πίσω αυτή η κληρονομιά και αυτή η μαγιά, ώστε να κρατήσουν αυτό που θα φτιάξεις. Αλλιώς, τι νόημα θα έχει να μείνει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα 10.000 χρόνια, να κάνει τι. Τον παγκοσμιοποιητή, να κάνει τι. Να κάθεται να είναι ο δυνάστης ή ο βασιλιάς. Και τι θα γινόταν. Οπότε, άμα είναι αυτός να σου λέει πάντα τι να κάνεις, δεν κερδίσαμε τίποτα. Άρα θα πρέπει η γενιά του Αλέξανδρου, αυτά που πήρε ο Αλέξανδρος, να τα κρατήσουν οι στρατηγοί και όλοι οι Έλληνες. Ανταυτού, οι στρατηγοί πούλησαν τα πάντα στους αποστάτες. Με ιδίων όφελος. Πού να ξαναπολεμήσουν τώρα, γιατί να ξαναπολεμήσουν. Γιατί να ξαναπολεμήσουν, μετά μέχρι να πεθάνουν. Οι πολέμοι ξεκίνησαν μετά. Άρα δεν έκανε κάτι παραπάνω και λιγότερο από αυτό που ήταν. Και ποιος σου πει ότι δική μας η θεή. Και οι δημιουργοί θεοί του κάθε, των πλασμάτων και των δημιουργημάτων, στέλνουν έναν ναι, να πάρει τη γη να την κάνει τι. Την πάρει να φύγει. Την κάνει δικιά του. Γιατί δεν είναι δικιά μας. Αφού δικιά μας είναι. Το θέμα είναι να καταλάβει το δημιούργημα. Πώς πρέπει να διοικείται, πώς πρέπει να ζει και να αρχίσει το δημιούργημα να δημιουργεί. Όχι το δημιούργημα να γίνει δούλος ή να γίνει σκλάβος ή να γίνει ένα άχρηστο υλικό πάνω στη γη και να έχει απλά ένα ηγέτη. Άρα που δεν θα ηγείται για πάντα θα πρέπει κάποιο άλλο δημιούργημα να ηγηθεί. Αυτό το δημιούργημα που θα ηγηθεί θα πρέπει να αναγνωριστεί από όλους και θα πρέπει να κάνει τα ίδια που έκανε ο πρώτος. Να διαφυλάξει τα πάντα με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Το έκανε. Όχι. Μα αυτό ήταν το μήνυμα. Ωραία. Το πήρε τον πλανήτη του Αλέξανδρος. Πήγε παντού. Ωραία. Τον κρατήσαν οι άνθρωποι του. Θα πάρουμε την Ελλάδα. Ωραία. Δεν υπάρχει, θα την πάρουμε. Και τον πλανήτη θα τον πάρουμε. Ωραία. Ποιος θα κρατήσει την Ελλάδα. Ποιος θα κρατήσει τον πλανήτη. Ο Σόρας που δεν θα είναι εδώ πέρα. Ε? Ποιος θα το κάνει. Πώς θα φτιαχτεί αυτή η κάστα των ανθρώπων. Πώς θα αναγνωρίσετε, πώς θα μάθετε να αναγνωρίζετε τον ξεφτύλα, τον πίτρα, τον προδότη από τον ηγέτη. Πώς. Όπως τώρα. Που έχει τη Βίκη. Δεν έχει δίκη ένα μαγαζί, ρε Βίκη. Ένα γραφείο δεν έχει φτιάξει. Τη διέταξαν για μένα να πάει στην Νέα Σμύρνη και να ξεκινήσει και το μαγαζί. Έκατσε κανένα μήνα, έπινε καφέ με την Αποστολιά και μετά έφυγε. Το ίδιο έκανε και με τον Βασίλη.
Αυτά τα έχω κάνει. Που του λέω τώρα να ανοίξουν γραφείο. Ξέρω ότι υπάρχει μια χρηστήλα και δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ γραφείο και δεν πρόκειται ποτέ να έχουν κόσμο στο γραφείο του. Υπάρχουν άξιοι συνέλληνες καλύτεροι για αυτή την εργασία. Για την εργασία που του έβαλα δίπλα, μου κάνανε όσα είμαι εγώ. Τώρα που δεν είμαι εγώ, δεν κάνουν. Και τώρα που δεν είμαι και εγώ, πρόδωσαν κιόλα. Του λέω του Βασίλη, τι άλλαξε ένα γραφείο, ρε παιδάκι μου. Μου λέει θα πάω στο Φίρωνα. Μπράβο. Δεν πήρε το Θόδωρο για καν δύο μήνες. Ερωτήστε τον Θόδωρο. Τι προκοπή είχε. Καμία. Οπότε ρε Βασιλάκι, δεν έχει ανοίξει ένα γραφείο. Ένα να το ανοίξει, να το οργανώσει, να βάλει 17 μέλη, 18 να ανοίξει το γραφείο, δεν το έχει κάνει. Εσύ ρε βγήκε, δεν έχει κάνει το ίδιο. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος που μπορεί μετά από λίγο καιρό δεν τον θέλουν ούτε οι άνθρωποι του γραφείου του. Στο χωριό του οι ίδιοι άνθρωποι δεν τον θέλουν. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα. Γιάννη, μην ξανακάτσεις σε γραφείο γιατί δεν μπορείς. Άρα, αγόρι μου, ανοίγεις γραφεία. Άμα θες, δεν θες, έφυγες. Εσύ, Βασίλη, στο πρώτο μήνυμα που είχα στείλει, άνοιξε δύο γραφεία να δείξουν συνέλληνες τι ικανός που είσαι. Υπάρχουν ικανοί συνέλληνες αξιότεροι από τον Βασίλη και την Βίγκη γραφεία. Γι' αυτό που σας έβαλα εγώ να κάνετε, αύριο που θα βάλω άλλα άτομα θα κάνουν το ίδιο. Αυτό που κάνατε εσείς. Και αν θέλατε να είστε μαζί μου, θα ήσασταν μαζί μου. Δεν θέλατε να είστε μαζί μου, αλλά θέλατε και την καταστροφή μου. Δεν γίνεται, παλικάριά μου. Συνέλληνες, να συνοψίσουμε. Όλο το πολιτικό κομμάτι και όλη η πολιτική λεωφόρος είναι δικιά σου. Είναι συγκεκριμένα αυτά που λέω. Είμαστε με δύο μπροστά εργαλεία τεράστια. Την Εθνοσυνέλευση και τις εκλογές. Στις εκλογές είμαστε πρώτοι. Λίγο να οργανωθείτε. Ανοίχτε γραφεία του κόσμου και μέσα από τις διαδικασίες θα πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση μεταξύ σας. Ποιος θα κατέβει βουλευτής. Όποιον εκλέξετε να κατέβει βουλευτής από τα γραφεία σας, θα τον στηρίξει όλος ο κόσμος. Παιδιά, είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Εκτελέστε τη. Όλοι. Ξεχάστε όλα τα άλλα και πάμε να πάμε στον αγώνα. Εν μέσω του πολέμου δεν καθόμαστε να τσακωθούμε. Όταν πέφτουν οι μαχαιριές, πέφτουν οι σφαίρες γύρω μας, δεν γίνεται να τσακωθώ με τον διπλανό μου. Γίνεται μόνο να στηρίξω τον συμπολεμιστή μου για να μην τον σκοτώσουν. Γιατί αν τον σκοτώσουν, δεν θα μου φυλάει την πλάτη, δεν θα φυλάει δεξιά μου, δεν θα φυλάει αριστερά μου. Αυτό κάνουμε τώρα. Τίποτα άλλο. Τους προδότες τους βγάζουμε τελείως από το σύστημά μας και προχωράμε κανονικά. Προχωράμε για την απελευθέρωση, προχωράμε για την νίκη. Η νίκη δεν θα έρθει να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε για ένα χοντρό κόλο με αλαφρό μυαλό και για τρεις άλλους κόλους. Αν θέλετε κόλους, έχουμε χασάπιδες ωραίους για να γεμίσουμε καρέκλες. Δεν θέλουμε κόλους για να γεμίσουμε καρέκλες. Έχουμε χασάπιδες και στην Σπάρτη και παντού στα παιδιά τα δικά μας. Πάρτε ένα τηλέφωνο, παραγγείλτε μοσχαρίσους κόλους να ψήσουμε για καμιά μπριζόλα. Άλλους κόλους δεν θέλουμε. Καρέκλες έχουμε, κόλους έχουμε. Αγώνα θέλουμε και θέλουμε ψυχές. Και τέτοιες πρέπει να μας τα αποδείξετε. Δεν γίνεται να μας τις δώσετε. Ό,τι και να μας πείτε. Άρα η απόδειξη είναι αυτό που φέρνει. Η απόδειξη του ορθού μυαλού αγωνιστή το τι έχει κάνει. Και δεν θέλω κανένας αγωνιστής για όλο τον αγώνα που έχει κάνει να τον πετάξει κάποια στιγμή γιατί είναι πραγματικά αγώνας ψυχής. Είναι της αρετής. Είναι των πρωτοκόλων ο αγώνας. Είναι πραγματικά με τόσο ελεύθερη βούληση και έχει τεράστια αξία. Όλοι μέχρι τη νίκη στη μεγάλη απελευθέρωσή μας. Όλα θα υπακούσουν σε εμάς. Όλοι θα υπακούσουν σε εμάς. Όλοι. Φοβούνται εμάς. Τώρα φοβούνται εμένα. Θέλω να δυναμώσεις τόσο πολύ να αρχίσουν να φοβούνται εσένα. Την Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί τώρα φοβούνται το σώρα. Όσο εσείς θα δυναμώνετε και θα μεγαλώνετε, το καθεστώς θα αρχίσει να φοβάται εσένα. Και όχι εμένα. Τώρα φοβάται μόνο εμένα. Μετά θα μας φοβάται και τους δύο. Είναι ένας τεράστιος, τρελός συνδυασμός. Είναι σαν το αλάτι. Που το αλάτι, αν ξεχωρίσει τα δηλητήρια που είναι το αλάτι, είναι χλώριο και νάτριο. Όσο είναι μακριά, είναι δύο δηλητήρια. Όταν τα ενώσει, κάνει το αλάτι. Έτσι θα το καταλάβετε. Εγώ με τους συνέλληνες μου είμαστε το αλάτι. Για το καθεστώς είμαστε δύο ισχυρά δηλητήρια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.